Εξελίξεις τώρα στην υπόθεση του Φρέντι Μπελέρης περιμένουμε σήμερα σε σχέση με το ενδεχόμενο των νέων εκλογών για τον Δήμο της Χιμάρας. Πάμε στον Άρη Κουτσιούκη που θα μας ενημερώσει. Άρη. Μήνα είχαμε από το πρωί σε εξέλιξη τη συνεδρίαση τη Κεντρική Εκλογική Επιτροπή. Συγκεκριμένα άρχισε στι 12 ώρα Ελλάδα, 11 ώρα Αλβανία. Και πριν από λίγο έγινε γνωστό ότι διακόπηκε για αύριο μετά από αίτημα του Φρέντι Μπελέρη να τοποθετηθεί στο δικαστήριο, να μιλήσει ως άμεσα ενδιαφερόμενος. Είχαμε βέβαια την τελεσίδικη καταδίκη του Φρέντι Μπελέρη και από το εφετείο σε φυλάκιση 24 μηνών. Κάτι που φαίνεται πως με βάση τον νόμο ανοίγει το δρόμο για να οριστεί έκτοτος από τα καθήκοντα του Δημάρχου, τα οποία ποτέ δεν ανέλαβε καθώς εμποδίστηκε. Απορρίφθηκε κάθε σχετικό του αίτημα όσο ήταν στη φυλακή, θυμόμαστε. Να σας πω πως από τις αλβανικές αρχές φαίνεται ότι υπάρχει μια βιασύνη. Η απόφαση του δικαστηρίου που ελήφθη στις 25 Ιουνίου μέσα σε μια εβδομάδα κοινοποιήθηκε στην Κεντρική Επιτροπή Εκλογών. Φαίνεται λοιπόν πως τρέχουν γρήγορα τις διαδικασίες για να συνεδριάσει προκειμένου να τον κηρύξει έκτοτο και ενδεχομένως να προχωρήσει άμεσα σε ορισμό ημερομηνίας εκλογών. Υπάρχουν πληροφορίες που λένε ότι αυτό θα γίνει ίσως και μέσα στον Αύγουστο, όσο ακόμα ο εκλεγμένος Ευρωβουλευτής. Πια Φρέντις Μπελέρης βρίσκεται στην φυλακή με τον ίδιο μάλιστα να κάνει λόγο για σχέδιο του Έντι Ράμα να τον θέλει στη φυλακή εν ώψη των νέων εκλογών στη Χιμάρα προκειμένου να μπορέσει να υφαρπάξει τις περιουσίες των Ελλήνων της περιοχής. Κλείνοντας, θυμίζω ότι εκκρεμούν δύο αιτήματα από την πλευρά των δικηγόρων του Φρέντι Μπελέρη, τόσο για πρόωρη αποφυλάκηση όσο και για αναστολή εκτέλεσης της ποινής του και όσο περιμένουμε την πρώτη συνεδρίαση της Ολομέλειας του Ευρωκοινοβουλίου στις 16 Ιουλίου, μέχρι τότε ενδέχεται να υποβάλουν και κάποιο αίτημα για ειδική άδεια προκειμένου να πάρει μέρος. Άρη, σε ευχαριστούμε πολύ.